Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο Blue Sky και στην εκπομπή Ραντεβού με την επικαιρότητα. Είμαι ο Γαβρίλος Χαλκιώτης και θα είμαστε μαζί όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 2 με 3, να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, να αρχίσετε και εσείς να ενημερωνόσαστε. Τρόποι επικοινωνίας 2 11 18 60 001 είναι το τηλέφωνο του Blue Sky που μπορείτε να βγαίνετε. Αφού παρακαλώ πολύ, κλείστε τελείως την τηλεόρασή σας, τον ήχο, δεν θέλουμε καθόλου ήχο και θα με ακούτε από το τηλέφωνο. Από το σταθερό από το κινητό σας. 2-11-26-85-243 για το γραφείο στο Μαρούσι, 2-10-49-64-569 για το γραφείο μας στην Νίκαια. Λοιπόν, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ και βλέπετε καθημερινά ότι μπαίνουμε σε πολύ δύσκολο δρόμο. Έναν δρόμο που μακάρι να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε, γιατί αυτή η αύξηση του κόστους είναι έξω από πολιτικές, είναι έξω από θεωρίες, έξω. Αυτό που ξέρει ο Έλληνας ποιο είναι, τι λεφτά μένουν στο σπίτι του, τι λεφτά μένουν στην τσέπη του και αν μπορεί με το μεροκάματο που παίρνει να έρθει το τραπέζι, να έρθει το φαγητό στο τραπέζι. Τα επαγγέλματα δυσκολεύουν πάρα πολύ και θα έχουμε προβλήματα. Ήδη 250 φούρνοι έκλεισαν. 200-250 φούρνοι έκλεισαν. Γιατί αυξάνεται το κόστος του ρεύματος που εκεί δουλεύουν πάρα πολύ και δεν είναι μόνο αυτό. Πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται. Θα δείτε και στα σούπερ μάρκετ ότι έχουν μειώσει τις ποσότητες. Υπάρχουν κάποιες προσφορές οι οποίες όμως δεν αναλογούν στα παλιά γραμμάρια, στα παλιές ποσότητες. Και αυτό παρασύρει όλους. Θέλουν στήριξη. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε κάποια στήριξη να μπορέσουμε όσο μπορούμε ανέμακτα να βγούμε από αυτό το πολύ δύσκολο δρόμο. Τα κανάλια, τα περιφερειακά. Θέλουν στήριξη. Πρέπει να στηρίξουμε τα περιφερειακά κανάλια. Γιατί αυτά τα κανάλια, τα περιφερειακά, έτσι, φανταστείτε ότι δεν έχουν τα έσοδα που έχουν τα πολύ μεγάλα κανάλια. Άρα να βγάλουμε και να πούμε να στηρίξουμε τα περιφερειακά κανάλια, που από εκεί πέρα μαθαίνετε και ίσως ενημερωνόσαστε, να μην πω πιο σωστά, ενημερωνόσαστε όμως σωστά, εδώ το Blue Sky. Εδώ το Blue Sky θέλουμε εδώ μια οικογένεια που είναι και που παλεύει, πρέπει και αυτή να στηριχτεί. Τα περιφερειακά κανάλια θέλουν στήριξη. Ξέρετε τι λένε οι στατιστικές? Ότι πάρα πολλοί κόσμοι βλέπουν τα περιφερειακά κανάλια, ίσως και πολλές φορές και περισσότερο από τα μεγάλα κανάλια. Παραδείγματος χάρη, εγώ βγαίνω εδώ και λέω την άποψή μου. Θέλουν στήριξη τα περιφερειακά κανάλια. Θέλουν στήριξη εδώ και τον Blue Sky. Πρέπει να στηριχτεί. Να στηριχτεί για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Εδώ είναι όλα με το ρεύμα, όλα στον ουρανό. Θέλουν στήριξη οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν, τι να μπορέσουν, να πάνε στην επόμενη μέρα. Αν δεν πάνε στην επόμενη μέρα, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και από θέμα ανεργίας, και από έλλειψη ρευστού, είναι μια αλυσίδα που παρασύρει τα πάντα. Εμείς, κύριε Υπουργέ, σκεφτείτε το, στηρίξτε τα περιφερειακά κανάλια. Στηρίξτε τα. Στηρίξτε τα, γιατί το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, πάρα πολύ κόσμος βλέπει αυτά τα κανάλια. Πάρα πολύ κόσμος. Πάμε στην πρώτη μας γραμμή, στον κύριο Θεόδωρο, παρακαλώ. Χαίρετε, κύριε Χαλκιώτη, έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Μάλιστα. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τη διεύθυνση του καναλιού, όλους τους τεχνικούς και ιδιαίτερα αυτόν που είναι στον ήχο. Εγώ είμαι πολύ παλιό παιδί ραδιοφώνου και καταλαβαίνετε μιλάω τεχνικά. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι πολύ πολύ απλή. Να τη σκεφτείτε, γιατί έχει μεγάλη βαρύνουσα σημασία και για σας και για την κυρία Βουρδόνη. Μήπως είσαστε πολύ έντιμος για να μπείτε στην πολιτική? Δεν έχω τίποτα άλλο. Σκεφτείτε τα και τα λέμε κάποια στιγμή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια και για τα καλά λόγια εδώ στο κανάλι. Να ξέρετε ότι εγώ τον Blue Sky το έχω μέσα στην καρδιά μου. Είναι το σπίτι μου. Έχω ξεκινήσει από εδώ και έχω ένα ελάττωμα εγώ. Δεν ξεχνάω. Δεν ξεχνάω. Ούτε στα πάνω μου, ούτε στα κάτω μου. Δεν ξεχνάω. Γιατί νομίζω ότι όποιος ξεχνά, δεν έχει μέλλον. Οι εξουσίες, τα χρήματα, οι βαθμοί, οι τίτλοι είναι πρόσκαιροι. Εδώ, εμείς δεν θα είμαστε για πάντα. Και αν ο Θεός ευλογεί σε έναν άνθρωπο και έχει εξουσία ή χρήματα, νομίζω ότι
έχει υποχρέωση να διοχετεύει αυτή τη δύναμή του προς τους στοχούς, προς τους αδύναμους. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και προσπαθώ να το κάνω. Δεν μ' αρέσει να μιλάω καθόλου για τον εαυτό μου. Δεν μ' αρέσει, δεν θέλω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μας στηρίζετε τόσα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε δει ότι εμείς είμαστε στην ίδια γραμμή, δεν αλλάζουμε. Και πολλές φορές που προχωράω στον δρόμο και βλέπω κάποιους άνθρωποι που με κοιτούν, ενδεχομένως μπορεί να με αναγνωρίζουν. Δεν είμαι κάτι ιδιαίτερο εγώ. Εγώ δεν σας ξέρω, γι' αυτό δεν σας χαιρετάω. Εσείς ελάτε να μου μιλήσετε, ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε και να πούμε ότι δεν πάμε ποτέ να σχολιάσουμε τα πρόσωπα. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα, η πολιτική που εφαρμόζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Δυστυχώς, τα πράγματα οδηγούνται σε πολύ δύσκολους δρόμους. Μία ερώτηση που βάζω τώρα εγώ είναι να σας εξυπηρετούν οι τράπεζες. Δέχομαι πάρα πολλά παράπονα από πολύ άσχημη συμπεριφορά των τραπεζικών. Πολύ άσχημη. Θα ήθελα να τα πω και στο δεύτερο μέρος με την κυρία Βορδόνη. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όλους εσάς που είσαστε στις τράπεζες. Ξεκινώντας από τον διευθυντή και φτάνοντας μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο. Που αγωνιά, που είναι ένας μεροκαματιάρης ανάλογα το επίπεδο της θέσης του. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να εξυπηρετείτε τους πελάτες. Πια δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε πανδημία, μπαίνει ο κόσμος ελεύθερα. Για να έρθει να πληρώσει τις δόσεις του, ο άνθρωπος μπορεί να μην έχει να πάρει λίγο μοσχαρά για τα παιδιά του. Δεν μπορείτε εσείς να έχετε μια τέτοια συμπεριφορά και να λέτε δεν δέχομαι με ραντεβού. Είτε είναι η Alpha Bank στα Γιάννενα, είτε η Alpha Bank στην Κρήτη. Μία είναι η τράπεζα. Μία είναι η τράπεζα. Αφήστε αυτά τα τερτύπια και κατεβάστε λίγο το υφάκι σας και εξυπηρετήστε τον κόσμο που γι' αυτό σας πληρώνει και η διοίκηση. Το λέω με πολύ μεγάλο σεβασμό σε όλους. Σας παρακαλώ πολύ να εξυπηρετείτε τους δανειολήπτες. Τώρα πάνε οι δανειολήπτες, ακούω κάτι κολπάκια τώρα καινούρια. Δεν δέχονται, δεν κάνουν, δεν δείχνουν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εσύ εκεί κύριε Διευθυντά είσαι για να εξυπηρετείς τον κόσμο. Και ο κόσμος πρέπει να εξυπηρετηθεί. Άμεσα, εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή. Υπάρχουν άνθρωποι που για να πάρουν αυτά τα χρήματα δουλεύουν δύο δουλειές την ημέρα. Χαλάλιους και καλά τα κάνεις και τα παίρνεις. Θέλω να εξυπηρετείς τον κόσμο. Δεν θέλω να σκεφτώ ότι ενδεχομένως εσείς δεν θέλετε να εξυπηρετούνται για να πάμε σε άλλες διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και προβλήματα τέτοια. Και κόψτε και το παραμυθάκι. Γιατί μπαίνουν οι σύμβουλοι, γιατί μπαίνουν οι δικηγόροι. Δεν θα τους αφήσουμε εμείς τους δανειολήπτες, είτε είναι στα φαντ, είτε είναι στις τράπεζες μόνες τους, να τους χορεύετε όπως θέλετε. Το ξεχνάτε αυτό. Εκεί θα είναι να προστατεύονται. Κλείνω την παρένθεση και ξαναλέω, κάνω έκκληση σε όλο τον τραπεζικό χώρο. Παρακαλώ πολύ να εξυπηρετείτε τους δανειολήπτες όπως πρέπει. Μην πουλάτε εξουσία εκεί στον κόσμο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Η κυρία Βασιλική από Μοσχάτο, ορίστε παρακαλώ. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Τα συγχαρητήριά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας είχα πάρει την Τρίτη και με κλείσατε κατά λάθος. Ωραία, συνεχίστε, ναι. Και σας ανέφερα για τους 300.000 του ΚΕΑ που το κόψανε εδώ και τρεις μήνες. Και ήταν το μοναδικό εισόδημα που είχαν οι άνθρωποι. Αυξήσαν τις αντικειμενικές. Και πώς θα ζήσουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν ούτε ένα ευρώ. Πώς θα πορευτούν. Και τους βάζουν να πληρώσουν και έμφυα. Καταλαβαίνετε την κατάσταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πολύ λίγα τα περιθώρια. Υποτίθεται το σύνταγμά μας λέει ότι πρέπει να βοηθάμε τους ευάλωτους. Όπως κάνουν σε όλα τα κράτη. Πού βρισκόμαστε τώρα δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και εσύ της άλλης και ψήφισαν και ξέθαψαν και ψήφισαν να μπαίνουν από ένα ποσό που χρωστάνε στην εφορία ευρώ. Και πάνω να μπαίνουν μέσα στα σπίτια χωρίς ένταλμα εισαγγελέως και να παίρνουν χρήματα ό,τι βρίσκουν τη μαλφή και τα λοιπά. Τι είναι αυτά τα πράγματα, αυτά συνέβαιναν πριν 60 χρόνια στα νιάτα του πατέρα μου. Τι είναι αυτά τα πράγματα που και τα ψήφισαν κιόλας. Δηλαδή, τι να σου πω, έχω βγει από τα ρούχα μου. Είμαι 68 χρονών γυναίκα και αυτά τα πράγματα δεν τα έχω ξαναζήσει και ούτε τα περίμενα ποτέ ότι θα τα ζούσα. Μάλιστα. Τι να σου πω. Πολύ δύσκολο. Έχω κάνει αίτηση από τον περασμένο Απρίλιο για να πάρω τον ανασφαλίστων υπερηλίκων
Και ακόμα περιμένω. Τον 10 Αύγουστο μου ζητήσανε να τα ξαναστείλω, λέει, τα χαρτιά ηλεκτρονικά, που ήταν όλα κλειστά. Ευτυχώς που βρήκα τον τρόπο και τα ξανάστειλα. Και ακόμα περιμένω. Μάλιστα. Εγώ πώς θα ζήσω τώρα, δηλαδή. Τι να σου πω. Βρίσκομαι, δηλαδή, σε μία αδιέξοδο κατάσταση και... Τι να πω. Εμένα η θέση μου είναι ξεκάθαρη και την έχω δηλώσει. Ότι αν παίρνουν κάποιοι τα επιδόματα ξένοι, να τα πάρουν οι Έλληνες. Ναι, και δίνουν στους ξένους. Και δίνουν χρήματα και δίνουν ποσά στους αλλοδαπούς. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αντί να δώσουν τους Έλληνες να βοηθήσουν, βοηθάνε τους αλλοδαπούς. Και αυτούς να βοηθηθούν, αφού βέβαια πρώτα οι Έλληνες αποκατασταθούν. Να τους βοηθήσουν. Αλλά όχι να πατήσουν τους Έλληνες και να τους όχι πτωχεύσουν. Εδώ πέρα δεν πάμε για αυτό. Εδώ πάμε για καταδίκη εις θάνατο. Όταν εγώ δεν έχω ένα ευρώ να πάρω ψωμί, από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις. Να είστε καλά. Και σου ζητάει να πληρώσει και έμφυα. Να είστε καλά. Έχει μεγάλη αναμονή. Σας ευχαριστούμε πολύ και όποτε θέλετε να ξαναπάρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα πούμε το εξής. Ότι επειδή πολλές φορές ακούγεται και λίγο τραβηγμένο, προσέξτε λίγο. Και ο Γερμανός το ίδιο είπε. Και ο Νορβηγός το ίδιο είπε. Και η Αμερική τα ίδια θέλει. Η κάθε μία χώρα για τους πολίτες θέλει τα καλύτερα. Γι' αυτό και εμείς λέμε πρώτα Ελλάδα και πρώτα Έλληνες, γιατί θέλουμε τον καλό των πολιτών. Θέλουμε τον καλό των πολιτών. Και θα σας πω τώρα και το αποτέλεσμα των εκλογών. Πρώτο κόμμα. Αλφα Bank, Eurobank, Πειραιός, Εθνική. Ζούμε σε μια παντοκρατορία των τραπεζών και περιμένω, εγώ θα πω ότι αυτά τα περιστατικά που μου διηγηθήκανε είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Βγάλε τα δάνεια, τα δώσε στα φανς. Θέλετε να έρθουν οι πελάτες να πάρουν τα δάνεια, συμφωνώ. Αφήστε το υφάκι, βέβαια είναι και προσωπικού. Αφήστε το υφάκι και πηγαίνετε να εξυπηρετήσετε τον κόσμο. Που αυτός εκεί που έρχεται στην τράπεζα, επαναλαμβάνω, και πληρώνει, μπορεί να μην έχει να φάει. Και σου λέει, έχουν έρθει άνθρωποι στο γραφείο μου που μου λένε: εγώ δεν τρώω για να είμαι εντάξει στην τράπεζα. Φοβάμαι, δεν θέλω, δεν κάνω, δεν δείχνω. Ακούω, θα τα πάρουν όλα. Και μου λένε, μου είπε ένας θες, λες να έχουμε σκηνές Ισπανίας που μπαίνανε και σπάγανε τις πόρτες και ό,τι βρήκαν τα σηκώνανε. Μην περιμένετε, μην νομίζετε ότι έχει λήξει το θέμα. Σας δηλώνω ευθαρσός, δεν έχει ανοίξει το θέμα με τους πληστηριασμούς. Και εδώ θέλουμε μία προστασία. Παρακαλώ πολύ, μία προστασία. Είπα να μην φωνάξουμε σήμερα, το πάμε ήρεμα. Θέλουμε μία προστασία. Όχι για αυτόν που μπορεί να πληρώνει και δεν πληρώνει. Ας υποστεί τις συνέπειες. Για αυτόν που θέλει και δεν μπορεί. Το ποσά που ζητάτε εσείς. Λοιπόν, θα ήθελα παρακαλώ πολύ να προσέξω. Ο κύριος Χρήστος από Καματερό. Παρακαλώ, κύριε Χρήστο. Κύριε Καπελό. Ορίστε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Θέλω να μου, αν μπορώ να σας κάνω δύο ερωτήσεις, να μου λύσετε τις απορίες. Μακάρι να έχω τις απαντήσεις. Μακάρι. Λοιπόν, άκουσα σήμερα στις ειδήσεις ότι ο Πούτιν δίνει φτηνό αέριο. Και δεν το θέλουμε, λέει. Και η Ευρώπη δεν έρχεται σε συνεννόηση του χρόνου, λέει, θα συνεννοηθούν. Και σήμερα ήρθε το ρεύμα 470 ευρώ. Μάλιστα. Καταλάβατε. Μάλιστα. Αυτοί θα ζηστάθουν το χειμώνα. Ποιος παίρνει πετρέλαιο με ένα 60. Για πείτε μου. Είπε ο Σόλτς, πάρτε, λέει, και ένα πουλόβερ, βάλτε και ένα δεύτερο. Πρέπει να στο Σόλτς, εδώ μιλάμε. Γιατί... Το ίδιο λέμε. Τι έδωσε το Σόλτς, το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι και εδώ, δεν αλλάζει κάτι. Στο λέω με άλλο όνομα. Λοιπόν, δηλαδή είμαστε καταδικασμένοι να ζήσει η Ουκρανία, να πεθάνει η Ευρώπη όλη. Και να πουλάνε οι Αμερικάνοι το LG στη διπλάσια τιμή, Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Γαβίλο, αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να σας πω, να είστε καλά. Εύχομαι να είστε καλά και εσείς. Ναι. Επίσης, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι θέμα επιλογών. Είναι θέμα επιλογών. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Όταν έρχεται ένα αποτέλεσμα, εμείς ψάχνουμε να βρούμε την αιτία και λέμε πριν φτάσουμε εκεί, πώς φτάσαμε, ποια βήματα. Δεν έγινε ξαφνικά όλο αυτό. Κλείσαμε τους λιγνίτες. Δεν κλείσαμε μια τιμή στο φυσικό αέριο. Δεν έγινε τυχαία όλο αυτό. Και λέω για τον Σόλτς, ο φίλο μας, και λέω και για τους Γερμανούς, που θεωρητικά εσείς πιστεύετε ότι η Ευρώπη, η Γερμανία, μια καλή οικονομία, ο καθένας κοιτάει τους πολίτες τους.
Ο κάθε αρχηγός ενός κράτους κοιτάει τους πολίτες. Και καλά κάνει. Ποια ευρωπαϊκή αλληλεγγύη τώρα και εθνικό συμφέρον. Τι να κάνει το εθνικό συμφέρον, διεθνές. Πού είναι το διεθνές δίκαιο τώρα. Πού είναι το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή θα μπούμε σε ατέρμονες συζητήσεις. Αν είναι σωστό ή λάθος, φαίνεται από το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπεις εσύ. Αν όμως έχεις κάνει σωστές κινήσεις, γίνονται και διορθωτικές κινήσεις. Αλλάζουν τα δεδομένα. Αλλά εδώ τι βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν έχει να πάρει λίγο μοσχαράκι. Κάποια τρόφιμα είναι εκτός. Κάποια τρόφιμα είναι εκτός, τα είχα σημειώσει. Δηλαδή βασικά πράγματα που εδώ το Blue Sky δείχνει κάτι ωραίες ταινίες που είναι λίγο πιο παλιές. Θα θυμίζουν τίποτα αυτές τις ταινίες. Θα θυμίζουν κάτι. Μήπως θα θυμίζουν η επόμενη μέρα της Ελλάδος. Που εκεί κάποιοι λίγοι είχαν χρήματα. Κάποιοι λίγοι είχαν χρήματα. Εγώ πάντως εκείνη την Ελλάδα δεν θέλω να την ξαναζήσω. Για πάμε λίγο παρακαλώ στην επόμενη γραμμή. Η κυρία Βασιλική από το Γραμματικό, παρακαλώ. Γεια σου κύριε Χαλικιώτη. Γεια σας. Χάρηκα πάρα πολύ που σας βλέπω καθημερινώς. Να είστε καλά. Θα ήθελα να σας πω κάτι. Έχετε συγχαρητήρια για τον Μπρουσκάγιο, γιατί βλέπω τακτικά. Βεβαίως. Και έχω μιλήσει και τον κύριο Κανελάκη και για όλους. Αξιόλογοι όλοι. Όλοι, όλοι. Σας ακούω. Ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Πέστε μου. Ναι, ναι. Εγώ θέλω να μπείτε μέσα στη Βουλή. Όταν έρθει η ώρα εκεί. Εγώ θέλω να σας ψηφίσω. Να είστε καλά. Σας και ευχαριστώ. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ παίρνω 500 ευρώ. Μάλιστα. Και δεν έχω κάνει προσφυγή για να πάω να πάρω χρήματα. Θα πάρω τίποτα εγώ. Κοιτάξτε, είτε έχετε κάνει προσφυγή είτε δεν έχετε κάνει, η απόφαση μνημονεύει καθολική αποδοχή. Από εκεί και μετά, εμείς πιστεύουμε, εγώ πιστεύω ότι έχετε το ίδιο, τα ίδια χαρακτηριστικά με κάποιον που έκανε προσφυγή. Έχετε και εσείς ναι. χάσει δικαίως κάποια χρήματα. Δεν ναι. νομίζω ότι θα χρειάζεται να ξεχωρίσουμε αυτούς που έχουν κάνει προσφυγή και αυτοί που δεν έχουν κάνει. Ναι. Εγώ πιστεύω πρέπει να τα πάρουν όλοι σε πρώτο επίπεδο αυτό το μικρό διάστημα και μετά ναι. και για αυτό που θα αγωνιστώ εγώ, αν ο Θεός βοηθήσει και ο κόσμος ναι. θέλει, να τα πάρουν τα χρήματα, να διεκδικήσουν τα χρήματα όλα όσα χάσατε, διότι εσείς οι συνταξιούχοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι άνθρωποι με τις συντάξεις χειρίας, οι άνθρωποι ναι. που έχουν αναπηρικές συντάξεις. Είμαι χείρα από το 90. Μάλιστα. Ένας άνθρωπος, ένας Έλληνας που παίρνει 3 εκατοστάρικα μόλις βγει από το σπίτι του. Καταρχήν, αν χρωστά, ναι. γιατί νομίζω ότι όλοι χρωστάνε στις γειτονιές, όλοι ψωνίζουν με βερεσέ. Εάν δεν είχα τα παιδιά μου, δεν θα μπορούσα να ζήσω. Ευτυχώς που δεν πληρώνω νίκη, με έχουν τα παιδιά μου κοντά. Ένα παλικάρι έχω. Έχασα τον άντρα μου 42 χρονών. Και έχω μείνει χείρα από το 90. Να είστε καλά, αν το θυμόσαστε. Άρα, βλέπετε ότι. Ευχαριστούμε πολύ. Βλέπετε ότι. Τι γίνεται τώρα. Θέλουμε την ανάγκη να την εκφράσουμε και την επιθυμία να μας βοηθήσει το κράτος. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και ακούω κάποιους που λέει η οικονομία πάει καλά. Το αποτύπωμα της οικονομικής πολιτικής της εκάστοτε χώρας, δεν θέλω να μιλάω επιστημονικά, θέλω να μιλάω απλά λαϊκά. Είναι πού είναι το αποτύπωμα, στη τσέπη μου. Δηλαδή χτύπα ξύλο, έρχεται ένας πελάτης σε μένα, του λέω πήγα τέλεια, πήγαμε τέλεια. Αλλά, να μην το πω, έχασε 5 κίνητα μου, πείτε τέλεια πήγαμε. Δηλαδή, επαναλαμβάνω και ξαναλέω, οι πολιτικές θεωρίες και οι πολιτικές πεπιθήσεις σταματούν όταν έρχεται η ώρα της κρίσης. Ποια είναι αυτή η ώρα της κρίσης? Την ώρα που πάει η κακομήρα γυναίκα στο σούπερ μάρκετ, ο ταλέπορος συνταξιούχος πάει να ψωνίσει, το γάλα έχει πάει στον ουρανό, όταν θα κρυώνει, όταν θα πεινάει. Μακάρι να μην γίνουνε. Και να βγω εδώ και να πω, έκανα λάθος εκτίμηση. Δυστυχώς μέχρι τώρα, δυστυχώς δεν μ' αρέσει, δεν θέλω να δικαιώνομαι, θέλω να αλλάξει αυτό. Δεν μ' αρέσει εμένα να περνάει δύσκολα ο Έλληνας. Και πολλές φορές προειδοποιούμε για τα δύσκολα που έρχονται. Πόσα χρόνια σας προειδοποιώ για τα κόκκινα δάνεια? Πόσα χρόνια σας λέω να μην πηγαίνετε μόνοι σας? Πηγαίνετε μόνοι σας, τα κάνετε άνω κάτω και μετά θέλετε να σας σώσουμε. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται όταν έχουμε μια πρόσφατη σύμβαση που εσείς την έχετε κλείσει να πάμε να πούμε εμείς να την αλλάξουμε. Δεν γίνεται. Όπως δεν γίνεται. Σας λέω δηλαδή διάφορα γεγονότα. Όπως σας λέω, δεν γίνεται πότε όταν εσείς είσαστε στον νόμο Κατσέλη, έχετε εμπορικές ιδιότητες, έχετε 2-3 ακίνητα, έχετε αφήσει παιδιά, ξαδέλφια,
θα χαθούν περιουσίες. Θα χαθούν περιουσίες. Μου λέει, μα δεν είναι μέσος ο δικηγόρος. Πάρε μια δεύτερη γνώμη. Πάρε μια δεύτερη γνώμη. Μπορεί εσύ να μην το κατάλαβες πώς το είπε ο δικηγόρος. Βγαίνει η απόφαση από τον δικαστή και λέει, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε τώρα. Τι να αλλάξουμε, δεν αλλάζει τίποτα. Θα κάνουμε έφεση. Ωραία, κάναμε την έφεση. Στο μεσοδιάστημα τι γίνεται, άμα έχει δώσει εκποίηση, καληνύχτα σας. Θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος, θα τα αναλύσει η κυρία Βορδόνη. Ποιο είναι τώρα το συμπέρασμα για οποιοδήποτε οικονομικό πρόβλημα υπάρχει, πάρτε 211-2685-243, 210-4964-569 και εκεί θα αναλύσουμε τα περισσότερα. Θα κλάψουνε, να μην πω τέρα, τέλος, θα το πω αλλιώς. Είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση όταν δεν πάει καλά η υπόθεση του νόμου Κατσέλη. Έχουμε κάποια εργαλεία που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε πριν την εκδίκαση του αποτελέσματος. Μνημονεύει μέσα και η διαδικασία ότι κοιτάξτε να δείτε, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε τον εξοδικαστικό. Δεν το κάνετε τον εξοδικαστικό εσείς. Δεν μπορούμε να παίρνουμε αποσπασματικά κομμάτια της ρύθμισης, κομμάτια του εξοδικαστικού, κομμάτια του νόμου Κατσέλη και να τα συνδέουμε στο μυαλό μας και το δοκούν. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Προσέχτε, προσέχτε, προσέχτε. Μακάρι να μην ζήσουμε σκηνές της Ισπανίας. Μακάρι. Παρακαλώ, η γραμμή. Η κυρία Καρουφαλιά από Νέα Ιωνία, παρακαλώ. Γεια σου, κύριε Χαλκιώτη. Γεια σας, κύριε Ουρανία. Γαρουφαλιά, λέγουμε. Αχ, Γαρουφαλιά, συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συγγνώμη, σας βάφτισα. Θέλω να κάνω μία ερώτηση, κύριε Χαλκιώτη. Παρακαλώ. Αυτοί οι 300 που είναι μέσα στη Βουλή, που φεύγουν, νιστάζουν και φεύγουν. Τι να είναι και πάνε στα σπίτια τους να φάνε τόσο γρήγορα. Τεμπέληδες είναι. Τι είναι και μια άδεια η Βουλή. Δεν πληρώνονται από τον ελληνικό λαό αυτή για να είναι μέσα στη Βουλή. Εάν θα πάει ένας εργάτης στη δουλειά του και δεν δουλέψει, δεν τον διώχνει ο ιδιοκτήτης. Ο εργοστασιάρχης ή οτιδήποτε. Αυτή πάρα πάλι το πάμε πολιτικά. Με πρόταση... Αυτή γιατί αδειάζει η Βουλή. Με πρόταση... Τι να είναι, πάνε στο σπίτι τους για φαγητό, νιστάζουν οι άνθρωποι και πάνε να κοιμηθούν. Ή είναι τυμπέληδες και δεν θέλουν να καθίσουν μέσα στη Βουλή. Με πρόταση του Κυριάκου του Βελόπουλου, του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, έχει πει ότι όποιος... Όχι, γιατί άκουγα τον Βελόπουλο που μίλαγε και λέω καλά, η Βουλή είναι άδεια. Είναι πράγματα αυτά. Ένα αυτό και δεύτερον, βγαίνουν μερικοί τώρα και λένε ότι ο Μητσοτάκης θα πάει καλά αυτή η κυβέρνηση και μακάρι να τα πήγαινε μακάρι. Καλά. Ποιος δεν το θέλει. Ποιος δεν το θέλει. Αλλά τώρα το χειμώνα... Όλος ο ελληνικός λαός 70%, μην πω παραπάνω, θα τρώνε τραχανά. Αυτή η κυβέρνηση είναι μόνο για τραχανά. Γιατί ακριβένει το φως, ακριβένουν τα τρόφιμα, ακριβένει το πετρέλαιο. Τι μένει από τη σύνταξη του καθενός. Δεν πάνε στα σούπερ μάρκετ να κοιτάξουν αυτοί οι άνθρωποι τι παίρνουνε. Σας λέω, κύριε Χαλκιώτη, όλο το χειμώνα ο ελληνικός λαός θα τρώει τραχανά. Αυτή η κυβέρνηση είναι μόνο για τραχανά. Ακουστήκατε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Μακάρι να μπορεί, το λέτε εσείς αλληγορικά, αλλά μακάρι να μπορεί να φάει και τραχανά. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Όσο για το πρώτο θέμα που θίξατε, η Ελληνική Λύση έχει προτείνει όποιος βουλευτής για κάποιους λόγους δεν μπορεί να πάει ένα, δύο, τρεις μήνες να μην πληρώνεται. Αλλά δεν εισακούστηκε η πρόταση του κ. Κουβελόπουλου. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι. Για τους 290, για τους 10 μπορώ να μιλήσω. Για τους 290 μιλήσει κάποιος άλλος. Λοιπόν, από εκεί και μετά. Και τι αποφάσεις παίρνουμε μέσα στη Βουλή. Οι εκπρόσωποι οι δικοί σας, όλοι έχουν βγει με δημοκρατικές διαδικασίες. Και αυτό τώρα το πήγαμε στην πολιτική τοποθέτηση. Δεν ήθελα να μιλήσουμε πολιτικά, γιατί είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Δεν θέλω να στεναχωριέστε. Δεν θέλω να διαμαρτύρεστε. Δεν θέλω. Ψηφισμένοι από εσάς είναι αυτοί οι άνθρωποι. Γίνανε εκλογές, ψηφίσατε το κόμμα, ψηφίσατε τον εκπρόσωπο, τον αντιπρόσωπό σας. Ο βουλευτής τι είναι, ο εκπρόσωπος ο δικός σας. Ο δικός σας ο εκπρόσωπος είναι αυτός που βάλατε στη Βουλή. Να μου πεις άλλα, είπανε και άλλα γίνανε. Έρχονται εκλογές, θα κρίνετε εσείς ποιο κόμμα θέλετε εσείς να μπει στη Βουλή, να αναλάβει την κυβέρνηση, να μπει αντιπολίτευση. Και σημαντικό, και τον εκπρόσωπο και τον βουλευτή είναι σημαντικά πράγματα αυτά. Και θα κρυθούμε πάλι όλοι. Όλοι κρινόμαστε. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, κάθε μέρα κρίνομαι. Κάθε μέρα κρίνομαι και όλοι μαζί κρινόμαστε. Σημαντικό και λέω να πάτε όλοι να ψηφίσετε,
Δεν θέλετε την ελληνική λύση. Εγώ θα ήθελα την ελληνική λύση. Καλά κάνετε και δεν τη θέλετε. Πηγαίνετε και ψηφίστε ένα άλλο κόμμα, ένα μικρό κόμμα. Πηγαίνετε όλοι να ψηφίσετε. Μην χάνετε αυτό το δικαίωμα. Είναι πολύ σημαντικές οι εκλογές. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα και πιστεύουμε την κυρία Βορδέ να μας αναλύσει λίγο με τα κόκκινα δάνεια, με τις συντάξεις, όλα αυτά να τα πούμε. Υπάρχει ακόμα ελπίδα, υπάρχει αισιοδοξία για μια σοβαρή προσέγγιση. 240 δόσεις για τις δημόσιες οφειλές, 420 για τις δανειακές. 2-10-49-64-569, 2-11-26-95-243. 2-11, το γνωστό τηλέφωνο του Blue Sky, να πάρετε και να βγείτε στον αέρα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Χαμόγελο. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος, εδώ στο Blue Sky, στο ραντεβού με την επικαιρότητα. Αναπολώ, ρε παιδιά, την Ελλάδα την παλιά. Αναπολώ. Που είχαμε 5.000 δραχμές και λέγαμε, πω σήμερα είμαστε πλούσιοι, θα κεράσουμε και τα φιλαράκια μας. Βγαίναμε στους δρόμους και παίζαμε. Φώναζε, συγχωρημένη μάνα μου. Φώναζε, έρχομαι, τσι λέω, σε 5 λεπτά. Αλλά δεν πίστευε ότι θα περάσει κάποιος να με αρπάξει. Εδώ τι γίνεται, ρε παιδιά. Παιδοβιαστές, αρπα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Πού φτάσαμε. Κοιμόμασταν με ανοιχτά παράθυρα. Δεν υπάρχει air condition. Τώρα τι air condition. Στεχνή από ψηλά και από παρέα μας. Δεν είμαι εγώ από πλούσια οικογένεια. Μακάρι να ήμουνα. Δεν ήμουνα. Και παλεύω από πολύ μικρός. Εκεί στο μπαλκόνι, στο ματσάδα. Καρπούζι, φέτα και όλα καλά. Και μου λέγε συγχωρημένη η γιαγιά μου, έλα φας μια σαλάτα με φέτα. Φέτα, τσε λέγα, φέτα, μωρά, άσε μας, μωρέ, κανένα άλλο τυρί. Φέτα, πάει 25 ευρώ η φέτα θα πάει τώρα. Λοιπόν, εγώ θέλω την παλιά Ελλάδα. Με δημοκρατία, ασφάλεια. Τώρα εδώ, στους δρόμους, δεν βλέπεις παιδάκια. Πού να δεις τα παιδάκια, θα αρπάξουνε. Δεν θα μείνει τίποτα. Πάμε λοιπόν στις τράπεζες, να πούμε ότι νέα δάνεια υπάρχουν με αυστηρά κριτήρια, με καθαρό τραπεζικό προφίλ. Επαναλαμβάνω, παιδιά εκεί στις τράπεζες, ηρεμήστε λιγάκι. Χαμόγελο θέλω στον κόσμο που έχετε δίνει τα λεφτουδάκια του. Χαμόγελο και παρακαλώ περάστε. Παρακαλώ περάστε. Πελάτες είναι. Που πολλοί από αυτούς χάσαν τα σπίτια τους, μην τα ανοίγουμε πάλι όλα αυτά. Πάμε τώρα και στα φανς. Τα καλά παιδιά στα φανς. Κόψτε λίγο αυτό το τσαμπουκά που έχετε. Μα κοιτάξτε τώρα. Έχουν καταλάβει, όχι αυτοί που μιλάτε εσείς. Αυτοί που μιλάτε εσείς δεν είναι ενημερωμένοι. Από πίσω είναι τα νομικά τμήματα και τους λένε: μη φοβάσαι. Έχουμε όλους τους νόμους. Βάρα, χτύπα, ζήτα. Μα του λέει: έχουμε τους νόμους όλους. Έχουμε τους νόμους όλους. Είμαστε καλυμμένοι. Είμαστε καλυμμένοι και τρέχουμε εμείς οι σύμβουλοι και οι δικηγόροι. Και πολλές φορές τι λένε αυτοί οι καλοί άνθρωποι. Μη βάζετε λεπτά το κάρισμα το δικηγόρο, μη βάλετε συμβούλους. Να τους αφήσουμε σε σένα να τους πάρεις ό,τι έχουν και δεν έχουν. Με πήρε προχτές ένας άνθρωπος, του λέει: ω, δεν σε πειράζω καθόλου. Να έχουμε λίγο την κυρία Βορδόνη, παρακαλώ, να τα πούμε μαζί. Ναι, γεια σας, καλό μεσημέρι. Γεια σας, κυρία Βορδόνη. Προχτές μας πήρε ένας, μου είπε: είμαστε φίλοι, όλα καλά, όλα ωραία. Χρωστάς 5.010, βάλε λέει 200 στάρικα, δεν σε πειράζω. 700 στάρικα. Βάζει 700 στάρικα, μετά από 10 μέρες του λέει: βάλα 700 στάρικα, μωρέ. Στα 1.300 του λέει: έχουν κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα λέει: δεν έχουμε. Τον παίρνει μετά από μια εβδομάδα, του λέει: βάλε 7.000 τώρα. Μα λέει: πού να τα βρω. Παπατζηλίκι και παραμύθι πουλάνε. Δεν θα κάνετε καμία συμφωνία μόνοι σας. Εγώ λέω: ελάτε όλοι σε εμάς. Δεν θέλετε. Καλά κάνετε. Πάρτε έναν δικηγόρο που να γνωρίζει όμως και ένα σύμβουλο. Κυρία Βορδόνη, ο λόγος σε εσάς. Πώς πάμε. Καλό μεσημέρι να ευχηθώ σε όλους, με υγεία. Τώρα από και μετά τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, περίεργα θα τα χαρακτηρίζα και όλα, γιατί όντως τώρα η κυρία αυτή είναι λίγο έτσι με κάποια κρυφά θολά σημεία. Καλό θα είναι οι δανειολήπτες μας να μην εμπιστεύονται τόσο εύκολα κάποιες καταστάσεις, κάποια πράγματα που ακούνε τηλεφωνικά, γιατί κακά τα ψέματα και τα ΦΑΜ και οι πρακτικές και οι εταιρείες διαχείρισης που έχουν αναλάβει τα δάνεια. Ο σκοπός τους είναι ένας, είναι να εισπράξουν τα χρήματα για να μπορέσουν να αποδώσουν αυτό που πρέπει να αποδώσουν στο στοχοθεσία. Δεν τους ενδιαφέρει η διάσωση της ακίνητης περιουσίας, δεν τους ενδιαφέρει το αν είναι βιώσιμο το δάνειο. Καλό θα είναι λοιπόν να συνειδητοποιήσουν πλέον οι δανειολήπτες μας, να μην εμπιστεύονται τηλεφωνικά ενημερώσεις και κλεισίματα ρυθμίσεων, να πρέπει να βάλουν τους ειδικούς στη μέση. Καλώς ή κακώς τα πράγματα έχουν ως εξής. Εμείς έχουμε την εμπειρία, έχουμε τη γνώση. Έχουμε παραδείγματα ρυθμίσεων και συμβάσεων, ξέρουμε πώς θα τους χειριστούμε.
Υπάρχουν τηλεφωνικές επικοινωνίες που οι δικές μας είναι τελείως διαφορετικές από εκείνες των δανειοληπτών. Υπάρχει αλληλογραφία, υπάρχει γενικότερα άλλη διαδικασία με φακέλους και με σχετικά έγγραφα και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Και σίγουρα εμείς μπορούμε και να είμαστε πιο αυστηροί και να μην φοβόμαστε σε κάτι που μπορεί να παρουσιάζεται, το οποίο μπορεί να είναι και το αδιέξοδο, αλλά εμείς γνωρίζουμε τελικά υπάρχει και το plan B και το plan C. Ενώ ο δανειολήπτης μας, κακά τα ψέματα κύριε Χαλκιώτη, ότι μπορεί να φοβηθεί ο άνθρωπος, να τρέξει γρήγορα να υπογράψει κάτι, το οποίο τελικά θα τον έχει φορτώσει με τόκους και όχι δεν θα έχει γλιτώσει τίποτα, αλλά τελικά μπορεί να τον ανεβαίνει και η δόση πάρα πολύ μετά από ένα διάστημα και να μην το έχει συνειδητοποιηθεί. Τώρα μας ήταν μια κάτι περιπτώσεις όπου του δίνουν, λέει, μια ένδειξη για τα 2 πρώτα χρόνια και μετά λέει αγνοείται τι έχει τη δόση. Ή του λένε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, μόνο αυτό υπάρχει. Δεν μπορεί να δέχεται κάποιος να κλείνει πρόγραμμα μόνο με τόκο πληρωμή και να μην μπορεί ποτέ να πέφτει το υπόλοιπο της οφειλής. Νομίζω ότι πρέπει πλέον οι δανειολήπτες να συνειδητοποιήσουν ακόμη και να είναι και κόκκινοι, δηλαδή να έχουν χάσει την πληρωμή τους, να είναι καταγγελμένα δάνεια με εξώδικο. Στην πρώτη αυτή φάση τα πράγματα είναι λίγο πιο μαλακά στη διαδικασία. Τότε λοιπόν, από την αρχή που πάρουμε το πρώτο χαρτί το εξώδικο, δεν το πετάμε, πάμε και ενημερωνόμαστε από τον πρώτο χαρτί. Το επόμενο που είναι η διαταγή πληρωμής, φυσικά και δεν πρέπει και ούτε αυτό να το πετάξουμε, γιατί εκεί τρέχουν αυστηρά συγκεκριμένες λίγες μέρες, 15 εργάσιμες, να κάνουμε ανακοπή. Μην το πετάτε, μην το κρύβετε, ούτε να λέτε έχει ο Θεός, θα βάζω ζητά, θα λέμε μετά από κανένα δίμηνο. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το περιθώριο ανοχής. Τρέχουν γρήγορα και τρέχουν και την αρχή έχουν δικαίωμα να πάνε να κάνουν προσημείωση αναγκαστική στην περιουσία. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα που έχουν πει τόσες φορές στην τηλεόραση, πρέπει ο κόσμος να έχει συνειδητοποιήσει. Μισό λεπτό, είναι σημαντικό αυτό που λέτε, κυρία Βορδόνη. Άρα, εγώ που έχω ένα δάνειο σε μία τράπεζα και δεν το πληρώνω και έχω μία πατρική ή μητρική περιουσία και δεν έχει προσημειωθεί μέχρι τώρα, έχει δικαίωμα η τράπεζα αύριο να μπορεί να κάνει νομίμως την προσημείωση χωρίς να με ρωτήσει? Δεν το συζητάμε, εννοείται. Καταρχήν, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Είναι νομικές ενέργειες νόμιμες που η νομική της υπηρεσία αποπατρίζεται από δικηγόρους, απευθύνεται στο αρμόδιο δικαστήριο το καθήλι, όπου ο δικαστής θα βγάλει με τα έγγραφα που προσκομίζει η τράπεζα, τη σύμβαση και τα ληξιπρόθεσμα, τη διαταγή πληρωμής. Μετά τελείωσε η διαδικασία. Μέσα σε ένα τριήμερο έχει δικαίωμα, το επιτρέπει ο νόμος, κύριε Χαλκιώτη. Θα πάει να κάνει προσημείωση από μόνη της. Ο δανειολήπτης θεωρεί θα του στείλει κάποια επιστολή, θα του στείλει ραβασά και του πει αύριο στο προσημείωμα το σπίτι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι. Νομίζω ότι δεν ξέρω τι έχουν μπερδευτεί οι άνθρωποι και λένε άλλα σενάρια. Η διαταγή πληρωμής αποτελεί από μόνη της εκτελεστό τίτλο. Τι συνεπάγεται αυτό? Παίρνω εγώ που είμαι δικηγόρος τράπεζα το χαρτί αυτό, κάνω τη διαδικασία με μια περίληψη και πάω στο αρμόδιο ή υποθηκοφυλακείο ή πλέον κτηματολόγιο, γιατί πιο πολλά έχουν μπει περιοχές στο κτηματολόγιο και κάνω μια εγγραφή προσημείωσης. Άρα αυτομάτως από την μέρα αυτή είναι βαδαρημένο το ακίνητο με το συγκεκριμένο ποσό θελής. Και καλό να είναι ένα το ακίνητο που θα μου προσημειώσει. Αν έχω 2-3, έχει δικαίωμα να προσημειώσει και τα 3. Μάλιστα. Μάλιστα. Εμείς τα έχουμε πει και τα ξαναλέμε. Η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας. Άρα έρχεται η διαταγή πληρωμής από το εξώδικο, θα έλεγα εγώ. Έτσι. Ναι, ναι. Να έρθουν να ενημερωθούν σωστά και να μην ακούνε βέβαια και τους μεσίες, οι οποίοι μεσίες τους λένε διάφορα και στο τέλος έχουν πληστηριασμούς. Μεσίες δυστυχώς δεν βλέπω να εξαφανίζονται. Και όσο περνάνε τα χρόνια και δυσκολεύουν εποχές, θα εξαφανίζονται και περισσότεροι. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι το ακίνητο που έχει, είτε το μικρό σπιτάκι, είτε την καρσονιέρα, το διαμέρισμα, οπουδήποτε και αν βρίσκεται αυτό, πλέον αποτελεί, τι να πούμε τώρα, μία τροφή για τα φαν, τα οποία τα κυνηγάνε και τα θέλουν. Άρα μην εμπιστεύονται κανέναν. Τα συμφέροντά τους είναι να ρυθμιστούν τα δάνεια. Τα συμφέροντά τους είναι να μην τα αφήσουν ληξιπρόθεσμα. Το συμφέρον τους είναι να κινήσουν γη και ουρανό, να κλείσουμε συμφωνία. Και όχι να εμπιστεύονται τον κάθε ένα, οτιδήποτε και οποιοδήποτε να εκπροσωπεί αυτός ο άνθρωπος που τους υπόσχεται, τους λέει: ας το χαρτί, θα κάνω εγώ τα δέοντα. Ας το χαρτί, μην πληρώνεις. Δεν είπε κανείς ότι εμείς θα κάνουμε την ανακοπή, θα τον αφήσουμε και θα τον πούμε να μην ρυθμίσει το δάνειό του. Άλλο μια κίνηση και άλλο η διαδικασία να κλείσουμε συμφωνία με την τράπεζα. Που δεν είναι πρέπει να μείνει το δάνειο απλήρωτο. Πρέπει να έρθει σε διακανονισμό αυτός ο άνθρωπος, γιατί πλέον το κυνηγητό είναι αμυλικτό και θα πάρουν τα ακίνητα, κύριε Χαλκιώτη. Και εγώ αυτή τη στιγμή ούτε τρομοκρατώ κάποιον, ούτε λέω πράγματα που είναι επιστημονικής φαντασίας. Οι πλατφόρμες των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, γιατί δεν είναι μόνο μία, απλά είναι να ανακοινώσουμε όσες είναι, φυσικά και έχουν πρόσβαση να μπουν οι άνθρωποι που τους ενδιαφέρουν τα σπίτια, να αρχίσουν να κυνηγάνε. Άρα εσείς βλέπετε και από πίσω ίσως μια αδιαφορία, έτσι ώστε να καταλήξουν να χάσουν άλλο τα σπίτια τους, οι κακές συμβουλές που ενδεχομένως να οδηγήσουν. Εγώ θα έλεγα ότι ενδεχομένως να είναι και λίγο υποκινούμενο, αλλά στην παρούσα φάση θα αφιεστώ μόνο στο σημείο αυτό, ότι πρέπει ο κόσμος να έρθει να διαπραγματευτεί.
Είναι αμαρτία να χαθούν τα σπίτια των Ελλήνων σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής μας, κύριε Χαλκιώτη, γιατί πολύ απλά υπάρχουν άλλοι στόχοι από πίσω. Και βγαίνουν και κοψοχρονιά για μικροδάνεια. Τώρα έχουμε πολλές περιπτώσεις. Ακριβώς, το είπατε μόνος σας. Για 10.000 ευρώ τώρα, για 8.000 ευρώ να χάσει ο άλλος στο σπίτι του π.χ. κάπου που να κάνει 150.000 ευρώ. Είναι αδιανόητο τώρα αυτό που σημαίνει. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και οι κακές συμβουλές, θα πω εγώ, θέλει προσοχή. Είσαστε υπεύθυνοι εσείς που αναθέτετε τις υποθέσεις. Είναι ξεκάθαρο. Οι κακές συμβουλές θα οδηγήσουν στον κρεμό. Οι καλές συμβουλές θα σας οδηγήσουν σε ένα πετυχημένο συμβιβασμό, στην προστασία των συνόλων των ακινήτων και να διεκδικήσετε και ένα κούρεμα. Συγγνώμη, σα διακόπτω. Ο δανειολήπτης μας θα πρέπει λίγο να συνειδητοποιήσει κάτι. Ότι ναι, φυσικά οι οικονομικές συγκυρίες εποχής μας δυστυχώς τον έχουν φτάσει στο σημείο να μπορεί να εξυπηρετήσει τα δανειά του. Σίγουρα στη διαπραγμάτευση εξηγούμε την αδυναμία και καταλήγουμε να κλείνουμε με κάποια δόση που μπορεί να την στηρίξει να την αποπληρώσει. Αλλά πρέπει να καταλάβει ότι δεν υπάρχει τρόπος να εξαφανιστεί η οφειλή. Δηλαδή και στις ανακοπές που γίνεται και θα κερδίσουμε χρόνο. Δεν θα εξαφανιστεί η οφειλή, δεν θα διαγραφεί η οφειλή. Άρα λοιπόν αυτό δεν του κάνει καλό στο να το αφήνει στην άκρη, να διαφορεί για το θέμα του και να λέει να περνάνε τα χρόνια. Ανεβαίνει το υπόλοιπο οφειλής. Και υπάρχουν δανειολήπτες μας που έχουν αρκετά καλά ακίνητα, το οποίο συνεπάγεται πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση. Και πόσο μάλλον αν τα υπόλοιπα δεν καλύπτονται από το ένα ακίνητο και μετά θα ζητήσουν δεύτερη προσημείωση. Μάλιστα. Μάλιστα, ο κόσμος θα πρέπει να προσέξει, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αυτές οι συζητήσεις δεν είναι συζητήσεις που τα λένε δύο φίλες ή δύο φίλοι. Συγκεκριμένη διεπιστημονική προσέγγιση για να έχουμε τη διάσωση του συνόλου των ακινήτων και να μην δίνεται συνέχεια λεφτά αέρα. Έλα, ξέρεις, λέει, έχουμε γίνει και φίλοι, το έχουμε πολλές φορές. Κάθε φορά λέει, που τους μιλάω, μου λέει πόσο στεναχωριέμαι με αυτά που λες. Σας δουλεύουνε. Ακριβώς. Και να πούμε και ένα τελευταίο έτσι περιστατικό. Δεν ξέρω αν τους δουλεύουν, όπως το λέτε, τώρα είπατε πιο ομά εσείς. Νομίζω ότι από πίσω υπάρχει μια έτσι διαδικασία πολύ έτσι συγκεκριμένη στο να τον αποκόψουν από τους συμβούλους του, να μην έχει τους εκπροσώπους μαζί του. Προφανώς κάτι συμβαίνει. Για ποιο λόγο να μην θέλει π.χ. κάποια τράπεζα ο δανειολήπτης να συνοδεύεται από τον δικηγόρο του? Ποιος ο λόγος που το αρνείται αυτό? Δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να υποχρεώνει να πάει μόνος του στη διαπραγμάτευση ο δανειολήπτης. Δεν υπάρχει νόμος που να υποχρεώνει να πάει μόνος ο πελάτης αυτό στην τράπεζα, να χτυπήσει την πόρτα και να ακούσει μόνος του την υπάλληλο της τράπεζας. Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει κάποια όρια και τα προσωπικά δεδομένα που τα ξέρω πάρα πολύ καλά δεν λένε πουθενά ότι απαγορεύεται με εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφή να εκπροσωπήσει ο δικηγόρος ο δανειολήπτη. Μα φυσικά. Πρέπει να υπάρξει νομίζω κάποια παρέμβαση. Νομίζω έχουμε ξεπεράσει τα όρια. Μα φυσικά πρέπει να πει ότι απαγορεύεται, γιατί εσείς κυρία Βορδόνη ή εγώ θα πάμε να εξυπηρετήσουμε και τα συμφέροντα του πελάτη. Η κυρία ή ο κύριος που είναι εκεί θέλει να πάρει ένα μπόνους μεγάλο, να πει τι ωραία που τα έκανα εις βάρος των Ελλήνων δανειοληπτών. Είναι ξεκάθαρο, δεν έχουμε κάτι προσωπικό με τον διευθυντή. Αλλά εκείνος εξυπηρετεί το αφεντικό του και εμάς αφεντικός μας είναι ο ελληνικός λαός. Οι πελάτες μας αγαπάνε και μας εμπιστεύονται. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και πάνω εκεί, στην ένθερμη, έτσι, πώς να το πω τώρα, κατήχηση που τους έχουν κάνει, τους κάνουν και περιβάλλουν και από τους νόμους και από τα πάντα. Δεν σέβονται τίποτα. Μεμονωμένες περιπτώσεις. Δεν μπορεί να κλείσει ο δανειολήπτης ραντεβού με την τράπεζα. Ποια είναι η τράπεζα που πρέπει να κλείσει ραντεβού? Δεν το κατάλαβα τώρα αυτό. Ακριβώς. Και δεν καταλαβαίνω και κάτι βασικό. Η εξουσιοδότηση, δηλαδή, πάει να έχει ισχύ. Το γνήσιο υπογραφής, δηλαδή από αστυνομία, από ΚΕΠ, είναι ανίσχυρο μπροστά στον τραπεζικό υπάλληλο. Νομίζω ότι ειλικρινά δεν ξέρω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά, ανάρμοστη. Από εκεί και μετά δεν θα πηγαίνουν μόνοι τους. Όχι, θα πηγαίνουν συνοδεία με τους δικούς εκπροσώπους. Αρέσει ή δεν αρέσει, κύριε Χαλκιώτη, στους εκπροσώπους των τραπεζών? Σωστά, σωστά. Πάμε λίγο να πούμε, να πούμε ότι αυτοί όμως. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι μεμονωμένα γεγονότα και ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί. Να το πούμε έτσι. Έχουν τους ανθρώπους, έχουν τους ανθρώπους και τους αλεπορούν στο βροχή και στο κρύο. Τέλος πάντων, μην ανοίγω τώρα. Γιατί ξέρετε κι εγώ, δεν είμαι άνθρωπος που άμα ανοίξω το στόμα μου, δεν μιλάω και πολύ ήπια. Είπαμε να την κάνουμε ήπια την εκπομπή σήμερα. Οι τράπεζες, οι διοικήσεις που εγώ συνομιλώ, ξέρω ότι λένε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, δώστε νέα δάνεια, προσπαθήστε για τον καλύτερο και θέλουν και τους συμβούλους. Γιατί μου λένε θέλουμε εσάς? Γιατί εσείς μιλάτε τη γλώσσα και σε πολύ λιγότερο χρόνο θα συνοηθούμε. Ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθεί. Η διοίκηση προτείνει αυτό, οι κατατόπους σερίφηδες της κατατόπου περιοχής νομίζω ότι είναι αυτό τσιφλίκι τους εκεί. Δεν είναι τσιφλίκι τους, είναι προς εξυπηρέτηση αυτό. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι οι τράπεζες
οι διοικήσεις, η εντολή είναι να δώσουν δάνεια με αυστηρά κριτήρια. Πάμε λοιπόν. Τι λέτε εσείς για τα νέα δάνεια? Τα ίδια πάλι, παρακαλώ. Εννοείται ότι πρέπει να έχουν βοήθεια. Δεν είναι αρνητικό στο να έχουμε το σύμβουλο μαζί μας. Ούτε ο σύμβουλος πάει να ακυρώσει το δάνειο, ούτε πάει να φέρει εμπόδια ή προσφόρματα. Το αντίθετο, πάει να διευκολύνει τη διαδικασία, πάει να εξυπηρετήσει, να συγκεντρώσει κυρίως τα δικαιολογητικά, να τα καταθέσει. Όλο αυτό έχει μια διαδικασία, το οποίο δεν είναι κάτι αυτοματοποιημένο. Από εκεί μετά λοιπόν σίγουρα θα επεξηγηθούν και οι ώρες της σύμβασης, το επιτόκιο, η διάρκεια, η δόση. Πότε ξεκινάει η καταβολή? Είναι σημεία τα οποία ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Ο καινούριος, δηλαδή ήταν η Ολύμπη, δεν τα γνωρίζει. Πρέπει λοιπόν να ενημερωθεί. Δεν αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να υπάρχει πάλι εκεί πέρα ένα φολοτοπίο, ούτε γιατί θα πρέπει να πάρει τυπικά ένα χαρτί και να το υπογράψει. Δεν πρέπει να το εξηγήσουμε τι υπογράφει. Δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να μην βλέπει. Μπορεί να μην ακούει καλά τον υπάλληλο. Μπορεί να έχει άλλα προβλήματα. Πρέπει δηλαδή να είναι μόνος του. Φυσικά και όχι. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια εκπροσώπηση, να τον βοηθήσουμε, να του δείξουμε το σωστό προϊόν. Εμείς σίγουρα θα ξέρουμε, θα έχουμε ενημερωθεί από πριν. Αυτό τράφει και ο κώδικας των τραπεζών, κύριε Χαλκιώτη. Υπάρχει προηγούμενη πληροφόρηση και ενημέρωση των προϊόντων. Τώρα, αν αυτοί πάνε να τα εξαλείψουν όλα και να πάνε πάλι πολύ γρήγορα και με άλλους όρους να βγάλουν δάνεια, πάλι εμείς θα κοιτάξουμε να μας βοηθήσουν στους ανθρώπους που θα βγάλουν τα δάνεια, να τα πάρουν, να εξυπηρετήσουν την οικογένειά τους, να εξυπηρετήσουν ενδεχομένως μια επισκευή στο σπίτι τους ή ένα καταναλωτικό προϊόν ή οτιδήποτε άλλο θέλουν εκείνοι. Άρα θα τους πάνε πάλι με το ελβετικό, θα πάρουν 100, θα τους χρεώσουν 300, θα δώσουν 200, θα κοστάνε 500. Παράδειγμα το ελβετικό. Άλλα λέει ο νόμος, άλλα λέει η οδηγία, άλλα λέει ο Άριος Πάγκος, άλλα κάνουν τραπεζική. Ξεκάθαρο. Αλλά πρέπει να μαθαίνουμε κιόλας, κυρία Βορδόνη. Πρέπει να ακούμε. Άμα δηλαδή δεν προβληματίζονται από τόσο κόσμο που πήγε και πήρε ελβετικό και χρωστάει, είναι πάνω από 7,5 δις αυτά τα δάνεια, και χρωστάει τα δάνεια αυτά ενώ το έχει πληρώσει μια-δυο φορές. Τι να πω. Τότε και ο ελληνικός λαός τους αρέσει να τους κοροϊδεύουν. Τους αρέσει να τους πουλάνε, παρά φύγε για μεταξύ κορδέλες. Τι να πω. Νομίζω πρέπει πλέον, ειλικρινά, είναι δύσκολη η καθημερινότητα του ανθρώπου με πάρα πολλά προβλήματα και προβλήματα να επιβιώσει. Εμείς δεν ερχόμαστε να τους δυσκολέψουμε. Εμείς να το ευκολύνουμε να πάμε. Και να τους διευκολύνουμε και να τους βοηθήσουμε και να τους εξηγήσουμε. Και όχι μία φορά. Εμείς είμαστε ανά πάσα ώρα και στιγμή διαθέσιμοι, κύριε Χαλκιώτη, να τους εξηγήσουμε τις λεπτομέρειες, αυτό που δεν κατάλαβαν, αυτό που τους είπε η υπηρεσία π.χ. του ΕΣΚ και δεν τους έχει συνειδητοποιήσει η πελάτησά μας, να εξηγήσουμε αυτό που είπε ο τραπεζικός. Γενικά, η δικιά μας συνδρομή νομίζω ότι είναι τέτοια που δεν υπάρχει από καμία άλλη υπηρεσία, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικού φορέα. Γιατί πολύ απλά είμαστε επεξηγηματικοί, έχουμε ανοχή, υπομονή και εμπειρία. Μα έτσι αλλιώς, με αυτό μπαίνει ένας διαμεσολαβητής για να διασφαλίσει τη συναλλαγή, τη διαδικασία υπέρ του εντολέα του. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό είναι απλό. Πάμε λίγο με τις... Μου κάνουν παράπονα και κάποιοι συνταξιούχοι εκεί ότι οι υπηρεσίες και εκεί λιγάκι κάνουν τους δύσκολους. Τι γίνεται, κυρία Βορδόνη, εκεί? Έχουμε και εκεί τσιφλίκια. Τι γίνεται εκεί? Για πέστε μας, οι υπηρεσίες εξυπηρετούν. Καλώς ή κακώς. Κάποιες υπηρεσίες φυσικά έχουν πολύ εξυπηρετικούς υπαλλήλους. Μπράβο. Και καλά οι άνθρωποι, οι οποίοι χωρίς κόπο, χωρίς τίποτα από τον ειλικρινά, έχουν όλο τον χρόνο, την υπομονή, ενώ έχουν μπροστά τους κόσμο, να ασχοληθούν με τις υποθέσεις που πάμε να τους εξηγήσουμε εμείς. Γιατί αυτή είναι η σωστή δουλειά του υπαλλήλου. Δεν είναι να ξεπετάει το φάκελο, να το χώνει σε κανένα σιτάρι και να δείχνει απλά την δάνεια του και τα κυβότη και να λέει να κοίταξε τα αυτά, τα λέμε του χρόνου. Μάλιστα. Αυτή δεν είναι η συμπεριφορά υπεύθυνου ανθρώπου. Ωραία. Εμείς κοιτάμε να εξηγήσουμε και να πούμε το πρόβλημα. Και φυσικά πάντα βοηθάμε είτε στην έξω ΟΠΕΚΑ, είτε σε επιτροπές που θα πρέπει να εκπροσωπήσουμε, να εξηγήσουμε τον λόγο που μπορεί ο άνθρωπος αυτός, κύριε Χαλκιώτη, μιλάμε για υπερήλικες, μιλάμε για ανθρώπους πάνω από 67. Άρα λοιπόν, ένα που είναι 75 τότε δεν συνειδητοποιεί και δεν καταλαβαίνει τι του λέει υπάλληλος ενός Δήμου για τη διαδικασία. Δεν φταίει ο κακομοίρης εκείνος, ο οποίος τελικά δεν μπόρεσε να πάρει το παιδί με το ΠΚ. Άρα λοιπόν, γι' αυτό υπάρχουμε εμείς, να πάμε να παρασταθούμε κανονικά στις επιτροπές, να εξηγήσουμε τι λάθος έγινε και τελικά να προσκομίσουμε εμείς τα δικαιολογητικά που θα έχουμε συγκεντρώσει, να διευκολύνουμε τον άνθρωπο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βρόνη, ήταν κατατοπιστική. Θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, τα είπαμε, τα αναλύσαμε. Να πάμε στην επόμενη γραμμή. Η κυρία Βασιλική από το Περιστέρι. Κύριε, να σου πω. Πες μου. Λοιπόν, άκουσα με εδώ. Εγώ ακούω το όλο. Τίποτα, όλοι από τις τράπεζες αυτές είναι ιδιωτικές. Και όλοι πήραν και από δημόσια και ιδιωτικά κτλ. Γιατί επειδή πήραμε μερικά δάνεια, είμαστε στο δημόσιο δηλαδή, πάνε να πει δεν δέχονται, πώς το λένε, να κάνουμε, πες το, όχι, ρύθμιση.
Κάθε μήνα να πληρώνω με μια δόση. Πολλές φορές τις ρυθμίσεις θέλουν με προκαταβόλες βάσο και δεν δέχονται άλλες ρυθμίσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό παλεύουμε. Ναι, δεν μπορείς να γυρίσεις. Δεύτερα παρουσία θα μας θέλουν. Ευχαριστώ Βάσο, να είσαι καλά. Έχει δίκιο εδώ. Είναι αυτό που είπα, ότι έρχεται και λέει θέλω 5.000 προκαταβολή. Δεν έχει όταν έλειψε 5.000 προκαταβολή. Δεν κάνουμε συμφωνία, λένε. Και όταν λέμε δεν κάνουμε συμφωνία, προχωράνε νομικές ενέργειες. Προχωράνε σε νομικές ενέργειες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν γίνεται συμφωνία στις 5.000. Και εντάξει, δεν θα γίνει συμφωνία με την προκαταβολή και θα προχωρήσει σε πληστηριασμούς άμεσα. Άρα για όλα τα προβλήματα αυτά, 2-26-75-243-2-10-49-64-569. Μα μου είχε έρθει λέει διαταγή το 13 γιατί δεν έγινε τίποτα. Έχει αλλάξει το πλαίσιο, παιδιά. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Μην περιμένετε τώρα ότι δεν θα προχωρήσει. Θα προχωρήσει πολύ γρήγορα αυτό. Γιατί έχει να αλλάξει όλες τις νομικές διαδικασίες και οι τράπεζες έχουν μεταβιβάσει τα δάνεια στα φανς και αυτοί θέλουν τα χρήματα να πάρουν να φύγουν. Να έρθουν άλλοι και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Εμείς λέμε να πάμε να κάνουμε μια διαπραγμάτευση ή. Η οποία θα μας φέρει την προστασία του συνόλου των ακινήτων, που ούτε ο νόμος Κατσέλη αυτό το ορίζει, και δεύτερον, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Και όποτε θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε εξοφλήσεις, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Με την μεθοδολογία που ξέρουμε εμείς. Και έχουμε και την εναλλακτική με την πλατφόρμα για τις δημόσιες οφειλές, που εκεί γίνεται όλα να δεις. Περιμένουμε μία απόφαση να δούμε γιατί να λέγει για τις βεβαιωμένες οφειλές. Αφού είναι δεκαετία, να το δούμε. Περιμένουμε να δούμε την υπουργική απόφαση και να το ερμηνεύσει η νομική. Να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Από εκεί και μετά πάμε λίγο και στα ακίνητα. Το real estate είναι μια παγκόσμια βιομηχανία. Αν από εσάς κάποιος ενδιαφέρεται και θέλει να πουλήσει το ακίνητό του, ας καλέσει το 211-2695-243-210-49-64-569. Εδώ εντός Αττικής να είναι μόνο. Κάποιος άνθρωπος που θέλει να το πουλήσει το ακίνητό του, έστω και αν έχει κάποιο δάνειο αυτό, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Άρα, αν ενδιαφέρεστε εσείς να πουλήσετε το ακίνητό σας. Μπορείτε να καλέσετε τώρα 211-2685-243-210-49-64-569. Αν σας ενδιαφέρει, να δείξουμε λίγο τα κίνητα στην Νίκαια. Πάμε, κυρία Ελένη από Αρτέμιδα, παρακαλώ. Ορίστε, κυρία Ελένη, εσείς. Πάμε τα κίνητα στην Νίκαια, έστω και για ένα λεπτό. Λοιπόν, κυρία Ελένη, εσείς. Ωραία. Αν μπορούμε να βγάλουμε τα κίνητα στην Νίκαια, είναι δίπλα. Πάμε. Είναι δίπλα στο μετρό, είναι μικρά σπιτάκια 50, 45, 55 τετραγωνικά μέτρα. Μπορούμε να τα συνδυάσουμε και με ένα δάνειο. Αυτά είναι σε στρατηγικό σημείο τέτοιο έτσι ώστε εύκολα να νοικιάζονται, εύκολα να πουλούνται. Είναι στο 50% εδώ, είναι στις Σοβάδες για όσους γνωρίζουν. Έχει μεγάλα μπαλκόνια, είναι πίσω από τον Άγιο Νικόλαο, μεγάλη χάρη του μας βοηθάει. Χρειαζόμαστε βοήθεια τώρα από το Θεό, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Είναι μικρά ακίνητα σε 2-3 ορόφους, 50, 45, 60 τετραγωνικά μέτρα. Δίνεται μία προκαταβολή, 5-6 μήνες αφού κλείσουμε γίνεται η παράδοση. Δεν τα εξοφλείτε, δεκτός νομικός και τεχνικός έλεγχος, ελάτε να σας τα δείξουμε. Έχει 2 υπνοδωμάτια, ένα μπάνιο και ένα μεγάλο σαλόνι, κουζίνα. Θα υπάρχει και ασανσέρ, θα υπάρχουν τα πάντα. Με ό,τι καλύτερο υλικό μπορεί να φτιαχτεί. Δίνετε μια προκαταβολή να το κλείσετε και το υπόλοιπα με την πρόοδο των εργασιών. Είτε έχετε κάποια δικά συμμετρήτα είτε κάποιο δάνειο. Άρα νομίζω ότι είναι μια καλή λύση για εσάς σε σχέση με το να τα έχω στην τράπεζα που είναι χαμηλά, πολύ χαμηλά, πολύ χαμηλά οι αποδόσεις των χρημάτων σας ή αν θέλετε να μείνετε, εσείς υπάρχουν και επαγγελματικές προτάσεις. Θα πούμε ότι 211-2675-243-210-49-64-569 για όλα τα οικονομικά προβλήματα καλέστε μας να μπορούμε να δούμε αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. 210-49-64-569 211-2675-243 24 ώρες το 24ωρο. Μην σκέφτεστε ότι είναι αργά, υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο, θα σας πάρουμε εμείς πάρα πολύ γρήγορα. 24 ώρες το 24ωρο. Μην υπογράφετε τίποτα μόνοι σας. Πάρτε μαζί σας συμβούλους. Εμείς θέλουμε εμάς. Δεν θέλετε εμάς. Εμείς πάλι θα σας αγαπάμε. Πάρτε κάποιον. Μην πηγαίνετε μόνοι σας. Αν πάτε μόνοι σας και έρθετε μετά και μας πείτε αυτό πώς το βλέπεις, θα σας πούμε την άποψή μας, αλλά αυτό δεν αλλάζει. Γιατί? Γιατί σου λέει πρόσφατα το υπέγραψε. Άρα, νομίζω ότι είναι καλύτερο να έχετε μαζί σας κάποιους συμβούλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή.
Δώσαμε λιγότερο χρόνο τώρα γιατί πρέπει να ακουστούν κάποια πράγματα από την κυρία Βορδόνη. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 2 με 3 θα είμαστε εδώ στο ραντεβού με την επικαιρότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Θα κλείσουμε με χαμόγελο, αισιοδοξία και θα πούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Θα βάλουμε λίγο μυαλό κι εμείς. Έχουμε κάνει κι εμείς τα λαθάκια μας σαν λαός. Αλλά μπορούμε να το διορθώσουμε. Με τη βοήθεια του Θεού θα πάνε όλα καλά. Άρα θα πούμε πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες, που αρχίζει και το ψιθυρίζει όλη η Ευρώπη. Και ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Όλα θα πάνε καλά. Μείνε στο Blue Sky. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε την Τρίτη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Να είστε καλά, ευχαριστώ.